Ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης λοιπόν. Ο Άγιος Ιωάννης, ο ονομαζόμενος Καλυβίτης, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 460. Αυτοκράτορας τότε ήταν ο Λέων ο Πρώτος, ο οποίος ευασίλευσε κατά τα έτη 457-474 και ο οποίος λεγόταν και Μακέλης. Ο πατέρας του, του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, ήταν πολύ πλούσιος, άρχοντας, και τον έλεγαν Ευτρόπιο. Είχε το αξίωμα του στρατηλάτου και του συγκριτικού. Η δε μητέρα του ονομαζόταν Θεοδώρα. Ήσαν ευσεβείς και οι δύο και διακρίνονταν όχι μονάχα για την κοινωνική τους θέση, αλλά και τα χριστιανικά τους αισθήματα προς τους συνανθρώπους τους. Αυτοί απέκτησαν τρία παιδιά. Στα δύο πρώτα τους δώσανε μεγάλα και λαμπρά αξιώματα, ώστε να ζήσουν μια ζωή ευτυχισμένη κατά κόσμον. Ο τρίτος, ο μικρότερος, ο λεγόμενος Ιωάννης, έμεινε κοντά στους γονείς του και φρόντιζε με πόθο πολύ και με λαχτάρα να σπουδάσει τα ιερά γράμματα. Ήθελε να πλουτίσει τις γνώσεις του με αυτά και να μείνει μακριά από τα πλούτη και τα κοσμικά αξιώματα. Μοίρασε μια πάμπλουτη οικογένεια ένα λουλούδι πνευματικό. Αυτά για αυτόν ήταν μάταια και ψεύτικα. Όπως λέγει ο Σολομών ο Βασιλεύς, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης είναι τα εγκόσμια. Όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο και φούντωνε μέσα του ο πόθος για τα θεία λόγια. Στα 12 χρόνια του, περισσότερο φρόντιζε να ακούει τον λόγο του Θεού παρά τα μαθήματα του σχολείου. Τον λόγο του Κυρίου, ενός εστιχρία, αυτό το λέει ο Χριστός, αυτόν τον λόγο λοιπόν ενός εστιχρία τον ένιωσε καλά. Γι' αυτό μέρα και νύχτα εστίχναζε στις εκκλησίες, όπου σαν διψασμένο ελάφι δρόσιζε την ψυχή του με τα θεία νάματα. Και όπως το δενδρύ που είναι φυτεμένο στην όχθη του ποταμού ποτίζεται και κάνει καρπούς, έτσι και αυτός με τις αιώνιες αλήθειες της πίστεώς μας ποτιζόταν για να φέρει αργότερα πλουσίους πνευματικούς καρπούς. Εκείνη την εποχή κάποιος μοναχός από το μοναστήρι των Ακημίτων, που ήταν κοντά στη Βιθανία, ποθούσε να πάει στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει και πέρασε και από την Κωνσταντινούπολη για μια υπόθεσή του. Το μοναστήρι των Ακημίτων ήταν στη Βιθινία, στην Ασιατική ακτή του Βοσπόρου. Έλαβε την ονομασία αυτή από το ότι είχαν ρυθμίσει έτσι την τάξη, το πρόγραμμά τους, ώστε καθόλου το 24ωρο να γίνεται με βάρδιες από μοναχούς ακίμητη προσευχή και δοξολογία προς τον Θεό. Δεν υπήρχε στιγμή που μέσα στο ναό να μην ακούγεται ψαλμωδία. Άλλαζαν οι μοναχοί, μέσα στο ναό διαρκώς υπήρχε ακολουθία, ακίμητη. Το σπίτι που έμεινε προσωρινά ο μοναχός ήταν κοντά στο σπίτι του μικρού Ιωάννη. Μόλις τον είδε ο Ιωάννης, τον ερώτησε από πού ήταν και πού πήγαινε. Ο ζήλος του ήταν τόσος που ο μοναχός τον εθαύμασε και του είπε όλη την αλήθεια. Ο Ιωάννης τον ρωτούσε για την τάξη που εφάρμοζαν στο μοναστήρι και ο μοναχός του απαντούσε με κάθε λεπτομέρεια για τις νηστείες, τις ψαλμουδίες και για τις αρετές τις οποίες ασκούνται οι μοναχοί. Τα λόγια αυτά φαίνονταν στον Ιωάννη πιο γλυκά και από το μέλι ακόμα. Αισθάνθηκε τότε την καρδιά λαβωμένη από την θεία αγάπη και από τον πόθο της ασκήσεως. Τι σπουδαίο πράγμα να υπάρχουν μοναχοί οι οποίοι να μεταφυτεύουν αυτόν τον πόθο της μοναχικής ασκήσεως. Και κληρική άγαμη. Και τώρα θυμάμαι εδώ και το λέω με πολύ πικρία, είχα έναν φίλο μαθητή μου, άγαμο αρχιμανδρίτη. Ο άγαμος αρχιμανδρίτης σημαίνει πως είναι μοναχός. Και ήταν και τυπικά ηγούμενος σε ένα μοναστήρι. Όταν λοιπόν έγινα κληρικός, δεν το εσχολίασε. Μου φάνηκε πως δεν του άρεσε πολύ που έγινε κληρικός. Αλλά εκείνο που είπε στην πρεσβυτέρα, ξέρετε ποιο ήταν? Άγαμος κληρικός, αρχιμανδρίτης, μοναχός. Είπε στην πρεσβυτέρα, κοίταξε τώρα, μην πάει και ο Νίκος στον ίδιο δρόμο. Μοναχός, αρχιμανδρίτης. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ο μοναχός εδώ με λαχτάρα λέει στο μικρό τον Ιωάννη τι κάνουν στο μοναστήρι για να παρακινήσει το ζήλο του και να πάει στο μοναστήρι. Γι' αυτό λοιπόν παίρνει ιδιαιτέρως των μοναχών και τον παρακαλεί θερμά, όταν επιστρέψει στο μοναστήρι των Ακημίτων, να τον πάρει και αυτόν μαζί του, αλλά κρυφά, 12χρονο αγόρι, αλλά κρυφά, δίχως να το μάθουν οι γονείς του.
Πάρε με, του λέγει, θέλω να γίνω μοναχός το συντομότερο, προτού να μάθουν οι γονείς μου που είμαι, διότι σκέπτονται να με παντρέψουν. Τους αναγόνιζαν μικρούς μικρούς και να με βάλουν σε κοσμικά αξιώματα όπως τα δύο αδέλφια του. Αλλά εγώ, αντί για την ανθρώπινη δόξα και τις ματαιότητες, αισθάνομαι μέσα μου πολύ πόθο να γίνω μοναχός και να μπω στη συνοδεία σας, να κρυφτώ αυτό που έλεγε, και η ζωή μου και έκρυπτε, και θα φανερωθεί, όπως έλεγε σήμερα ο Απόστολος Παύλος, και η ζωή μου και έκρυπτε στην Χριστό, και θα φανερωθεί εν δόξη, κρυβόμαστε. Διότι πιστεύω πως αυτό είναι η αληθινή δόξα και τιμή και ο αραβώνας για την μέλουσα ζωή και μακαριότητα. Θέλω να σώσω την ψυχή μου. Βλέποντας ο μοναχός την επιθυμία του, την μεγάλη του, υποσχέθηκε ότι οπωσδήποτε θα εκπληρώσει τον πόθο του. Αυτός λοιπόν συνέχισε την πορεία του προς τους Αγίους Τόπους και του οσύ ο θείος έρωτας και ο πόθος του προς τον Χριστό μεγάλωνε μέσα στην ψυχή του. Αισθανόταν τον εαυτό του να φλέγεται από την φωτιά του ουρανού. Πετούσε από τη χαρά του, διότι σκεφτόταν ότι θα μπει σε ένα τόσο ευλογημένο περιβάλλον, το περιβάλλον των ακοιμήτων. Χαρά απέραντη δοκίμαζε και ήθελε να βρίσκεται συνέχεια σε μυστική επικοινωνία με τον Κύριο. Προσπαθούσε να συνομιλεί νοερός με αυτόν. Προσευχόταν πολύ. Ενώ λοιπόν ζούσε μέσα σε αυτήν τον πνευματικό κόσμο, σκέφτηκε μέσα του: πριν φύγω από τον κόσμο, ας ζητήσω ευλογία από τους γονείς μου. Θα τους ζητήσω να έχω από τα χέρια τους ένα Ευαγγέλιο ως ενθύμιο, και να μπορέσω να μάθω το θέλημα του Χριστού μου και τον νόμο του και να ζήσω σύμφωνα με αυτό. Ευαγγέλιο δώρο ζήτησε ο μικρός. Τώρα τι τους δίνουμε? Άχυρα, 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 άχρηστα, τα πετάμε στα σκουπίδια. Ζήτησε από τους γονείς του δώρο Ευαγγέλιο. Τώρα το Ευαγγέλιο ήταν χειρόγραφο και πανάκριβο. Δεν μπορούσε εύκολα κανείς να το αποκτήσει. Κάνοντας αυτή τη σκέψη, πηγαίνει στη μητέρα του και της λέγει: μητέρα, δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω στο σχολείο, να βλέπω τους άλλους να έχουν Ευαγγέλιο, να το διαβάζουν, και εγώ να κάθομαι περιφρονημένος παράμερα, γιατί δεν έχω κι εγώ Ευαγγέλιο. Γι' αυτό πολύ σε παρακαλώ να μου φτιάξετε και εμένα ένα Ευαγγέλιο για να το διαβάζω. Η μητέρα του, σαν άκουσε τέτοιο λόγο να βγαίνει από το στόμα του, χάρηκε πάρα πολύ, που το παιδί της αγαπούσε τόσο πολύ τα θεία και ιερά γράμματα, και του είπε: με όλη μου την καρδιά, παιδί μου, σαν έρθει ο πατέρας σου, θα του υπώ να σου φτιάξει ένα Ευαγγέλιο όπως εσύ το θέλεις, να σου παραγγείλει δηλαδή, δεν το αγοράζανε, να σου παραγγείλει σε γραφείς και σε διακοσμητές. Έτσι και έγινε. Ο πατέρας του κάλεσε αμέσως έναν άριστο καλλιγράφο και επιτίδιο βιβλιοδέτη, ο οποίος έγραψε το Ευαγγέλιο βάζοντας όλη του την τέχνη. Του έδωσε δε 500 χρυσά φλουριά να το χρυσώσει και να το διακοσμήσει από έξω και από μέσα. Όταν το τελείωσε, κάλεσε τον γιο του, τον Ιωάννη, και του λέγει: πάρε, παιδί μου, το ιερό του το Ευαγγέλιο, και να γνωρίζεις ότι για την αγάπη σου εξόδεψα και το στόλισα με χρυσάφι και με πολύτιμα πετράδια. Πλούσιοι. Ο Ιωάννης μόλις έλαβε το Ευαγγέλιο, πέταξε από τη χαρά του, και αφού το ασπάστηκε ευλαβικά, φίλησε τα χέρια του πατέρα του και της μητέρας του. Από τη στιγμή εκείνη το έφερνε πάντοτε μαζί του και το μελετούσε με μεγάλο πόθο, δοξάζοντας τον Θεό και ευχαριστώντας τους γονείς του, διότι πραγματοποίησαν τον πόθο του. Περίμενε τώρα από ώρα σε ώρα να επιστρέψει ο Αββάς από τα Ιεροσόλυμα, ο μοναχός, για να αναχωρήσουν κρυφά. Όταν λοιπόν ήρθε ο Αββάς και τον είδε ο Ιωάννης, χάρηκε πολύ. Αφού συναντήθηκε μαζί του, τον ασπάστηκε λέγοντας: γέροντα, γνωρίζω πολύ καλά ότι αν το μάθουν οι γονείς μου ότι θέλω να γίνω μοναχός και να έρθω στο μοναστήρι σου, θα με εμποδίσουν από τον θεάρεστον δρόμο που σκέπτομαι να ακολουθήσω, παρά το ότι ήταν ευσεβής. Εγώ, όπως σας είπα άλλη φορά, πηγαίνοντας κάποια φορά στο Άγιον Όρος επάνω στο πλοίο, ο Πάτερ Φίλιππε ήταν ένας πρεσβύτερος, παπάς, ιερεύς, ευλαβέστατος, γνωστός μου, σχεδόν συμφοιτητής μου, και τον είδα στεναχωρεμένον πάνω στο πλοίο. Και του λέω: τι έχεις, πάτερ? Το όνομά του. Είμαι στεναχωρημένος, λέει, πάτερ Θεόδωρο. Γιατί? Γιατί ο γιος μου, λέει, πήγε μοναχός. Ιερεύς. Στεναχωριέσαι που διάλεξε τον καλύτερο δρόμο, τον δρόμο του Θεού, του Χριστού, που πήγε να γίνει εσύ ιερεύς. Ευλαβείς και οι γονείς του, ευλαβέστατος και ο ιερεύς, αλλά ο μοναχισμός στεναχωρεί. Είναι δύσκολη η απόφαση να γίνει κανείς μοναχός. Θα με εμποδίσουν, λέει, από τον θεάρεστο αυτόν δρόμο. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Αβά μου, να φύγουμε κρυφά, για να μην μας μάθει κανένας. Τότε ο Αβάς, βλέποντας την τόση αγάπη του Ιωάννη και του Αβά διάκριση, διέκρινε:
Δεν είναι εύκολο τώρα ένας μοναχός να πάρει ένα 12χρονο παιδί από αξιωματούχους μάλιστα και άρχοντες και να το πάει. Διέκρινε ο Αββάς, ο μοναχός, ότι πρόκειται περί εξαιρετικής περιπτώσεως. Ο Θεός, τέκνον μου, να εκπληρώσει την επιθυμία σου και κάνει εκείνο που αποφάσισες. Ακολούθως ο Ιωάννης με τον Αββά κατέβηκαν κρυφά στην παραλία και αφού βρήκαν πλοίο, λένε στον πλοίαρχο: «Σε παρακαλούμε να μας πεις πόσα λεφτά θέλεις για να μας πας με το πλοίο σου στο μοναστήρι των Ακημήτων». «Με 100 φλουριά για ανάβλα τους», απαντάει ο πλοίαρχος, «θα σας πάω στον προορισμό σας». Τα χρήματα αυτά ήταν πολλά και δεν τα είχε ούτε ο μοναχός ούτε ο Ιωάννης. «Περίμενε μας», του λέει ο Άγιος, «και εγώ σε 3 ημέρες θα σου δώσω τα ανάβλα σου». Έτσι συμφώνησαν. Αλλά ο Άγιος δεν είχε, όπως είπαμε, στην τσέπη του ούτε δεκάρα. Πού λοιπόν θα έβρισκε τα 100 φλουριά? Και πάλι σκέφτηκε τη μητέρα του που τον αγαπούσε, επειδή ήταν το πιο μικρότερο παιδί της, ο Βενιαμίν της οικογενείας. Έρχεται λοιπόν στην μητέρα του και της λέει: «Αγαπημένη μου μητέρα, το ξέρω καλά πως μέχρι τώρα ποτέ δεν μου χάλασες το χατήρι από την πολλή αγάπη που έχεις σε μένα, και ό,τι σου ζήτησα μου το έκαμες. Ακόμα μια χάρη θα σου ζητήσω να μου κάνεις». Και η μητέρα του το απάντησε: «Λατρεμένο μου παιδί, που είσαι το φως των ματιών μου, ζήτησε ελεύθερα ό,τι θέλεις και με όλη μου την καρδιά θα σου το κάνω». Τότε ο καλός Ιωάννης είπε: «Μητέρα, γνωρίζεις ότι στο σχολείο με φίλεψαν πολλές φορές οι φίλοι μου και ξόδεψαν πολλά λεφτά για μένα. Εγώ όμως ποτέ μου δεν δοκίμασα τη χαρά να τους κάνω κάτι για όλα αυτά, να τους το ανταποδώσω. Τώρα δε από την τροπή μου δεν μπορώ να πάω στο σχολείο». Εκείνη τώρα του είπε: «Γι' αυτό, παιδάκι μου, κάθεσαι σκεπτικός και πικραίνεσαι? Σήμερα κιόλας, μόλις επιστρέψει ο πατέρας σου από τα ανάκτορα, θα του το πω να σου δώσει όσα θέλεις να τους φιλέψεις και μην κάθεσαι και στεναχωριέσαι». Έτσι και έγινε. Μόλις επέστρεψε ο πατέρας του, κάθισε η μητέρα του και του είπε όσα της είπε το αγαπημένο του παιδί. «Να του δώσουμε», είπε ο πατέρας του, δέστε, 100 φλουριά. Πώς να τους πει 100 φλουριά και έναν υπηρέτη μαζί του να τον υπηρετήσει για τα ψώνια. Η σκέψη αυτή άρεσε και στους δύο, και στον μοναχό και στον Ιωάννη, και έτσι του έδωσαν και στους δύο τους γονείς, και έτσι του έδωσαν 100 νομίσματα χρυσά και έναν υπηρέτη για συνοδό. Ο Άγιος όταν πήρε τα φλουριά χάρηκε πολύ και δόξασε τον Θεό που ήταν τόσο, που ήτανε τόσα ακριβώς όσα του χρειαζόταν για τα ναύλα. Βέβαιος τώρα πως ο Θεός θα ευλογήσει τον πνευματικό αγώνα του, αμέσως ήλθε στον Αββά και του είπε την υπόθεση. Επειδή όμως είχε δίπλα και τον υπηρέτη του που του έδωσαν από το σπίτι, είπε στον Αββά: «Γέροντα, ο υπηρέτης μου ας καθίσει λίγο εδώ με εσένα και εγώ θα πάω στους συμμαθητές μου και θα γυρίσω γρήγορα, διότι πρέπει να τους ειδοποιήσω ότι θα τους ετοιμάσω τραπέζι για να το ξέρουν». Τότε ο Ιωάννης αμέσως πήγε στον πλοίαρχο και του είπε: «Να που ήρθα σύντομα και κατά τη συμφωνία μας πάρε τα 100 νομίσματα από μένα. Από εκείνον τον μοναχό να μην ζητήσεις τίποτε. Μόνο σε παρακαλώ, μόλις ειδείς πως ο καιρός είναι κατάλληλος, να μην αμελήσεις αλλά να έρθεις στο τάδε μέρος να μου δώσεις το σύνθημα του ξεκινήματος. Κοίταξε όμως να κρατήσεις μυστικό το σχέδιο και να μην το υπείς σε κανένα». Τότε εκείνος, αφού έλαβε τα 100 νομίσματα, είπε: «Πήγαινε στο καλό αφέντη μου και θα κάνω όπως μου είπες. Θα σας πάω κρυφά με τη βοήθεια του Θεού». Γύρισε ο Ιωάννης στον Αββά, είναι το συναξάρι ακριβώς. Γύρισε ο Ιωάννης στον Αββά και του διηγήθηκε τη συμφωνία με τον καπετάνιο, κρυφά βέβαια από τον υπηρέτη. Την άλλη μέρα λέει ο Άγιος Ιωάννης: «Ας πάμε στο γυαλό να αγοράσουμε ψάρια για το τραπέζι που θα φύλευε». Αφού κατέβηκα στο γυαλό με τη βοήθεια του Θεού, έγινε καιρός ευνοϊκός και φυσούσε καλός άνεμος. Ο πλοίαρχος στεκόταν στο πλοίο και παρατηρούσε μήπως και τους ιδεί από πουθενά να έρχονται. Μόλις τους είδε από μακριά, τους έκανε νόημα για να πάνε προς τα εκεί. Εκείνοι, σαν είδαν τον καλό καιρό και τον πλοίαρχο να τους περιμένει για να αναχωρήσουν, εσκέπτοντο πώς να παραπλανήσουν τον υπηρέτη και να τον απομακρύνουν για να μπουν στο πλοίο και να φύγουν. Τότε λέγει ο Ιωάννης προς τον υπηρέτη για να τον παραπλανήσει: «Πετάξουσε παρακαλώ μια στιγμή στο σχολείο να δεις τι κάνουν οι συμμαθητές μου και να επιστρέψεις πάλι». Ο υπηρέτης τράβηξε αμέσως κατά το σχολείο για να εξετάσει όπως του είπαν. Αυτοί όμως αμέσως ανέβηκαν στο πλοίο, άνοιξαν πανιά και ανεχώρησαν και έφυγαν.
Γυρίζει ο υπηρέτης από το σχολείο για να πληροφορήσει τον αφέντη του και δεν τον βρίσκει όπως του είχε πει. Επειδή νόμισε ότι θα έφυγε για το σχολείο από άλλο δρόμο, επέστρεψε πάλι στο σχολείο ψάχνοντας. Σαν δεν τον βρήκε στο σχολείο, ξαναγύρισε και πάλι στο γυαλό και έτσι έφαγε σχεδόν την ημέρα ώσπου νύχτωσε, χωρίς να τον συναντήσει πουθενά. Το βράδυ κατάκοπος επέστρεψε στο σπίτι για να αναγγείλει στη μητέρα του Οσίου τα όσα συνέβησαν. Η μητέρα του ταράχθηκε. Φοβήθηκε μήπως έπαθε κάτι κακό και αμέσως απέστειλε και άλλους υπηρέτες για να αναζητήσουν και να βρουν το παιδί τους. Εκείνοι, αφού όργωσαν κυριολεκτικά ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη και δεν το συνήντησαν πουθενά, γυρίζουν το βράδυ απογοητευμένοι και λέγουν: «Περάσαμε όλους τους δρόμους και τα καλλιτερίμια της πόλεως. Ψάξαμε παντού, αλλά δεν μπορέσαμε να το συναντήσουμε πουθενά». Τότε οι γονείς του, απαρηγόρητοι, άρχισαν να κλαίνε και να θρηνούν. Εν τω μεταξύ, το πλοίο που μετέφερε τον Άγιο Ιωάννη με τον Αβά έφτασε έπειτα από 3 ημέρες, με ιστιοφόρο ήταν, στην Ιερά Μονή των Ακημήτων. Βγήκανε από το πλοίο, ήρθαν στο μοναστήρι και πρώτα πήγαν στην εκκλησία για να προσκυνήσουν και να σπαστούν τις Άγιες εικόνες. Κατόπιν πήγαν και έβαλαν μετάνοια στον ηγούμενο και του φίλησαν το χέρι. Το ίδιο έκαναν και σε όλους τους αδελφούς. Ο Αβάς διηγήθηκε στον ηγούμενο όλα τα σχετικά με τον Ιωάννη, ότι δηλαδή κατάγεται εξευγενών γονέων και ότι έχει μεγάλον πόθο να λάβει το αγγελικό σχήμα. Ο ηγούμενος μόλις είδε τον Ιωάννη τόσο νέον, τον εθαύμασε, αλλά εξεδήλωσε και τις αμφιβολίες του. Γι' αυτό του λέγει: «Παιδί μου, είσαι πολύ νέος, από αρχοντική οικογένεια και καλομαθημένος. Δεν θα μπορέσεις να υποφέρεις την άσκηση και τον κόπο των μοναχών, διότι όποιος θέλει να γίνει μοναχός πρώτον υπηρετεί ως δόκιμος ένα χρόνο για να ειδούμε την αρετή του και την αντοχή του και έπειτα γίνεται η κουρά του ως μοναχού». «Δέσποτά μου Άγιε και Τίμιε», του λέγει ο Ιωάννης, «πολύ σε παρακαλώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου σήμερα να μου κάμεις την κουρά του μοναχού, διότι έχω πολύ πόθον και αγάπη να δεχτώ το αγγελικό σχήμα». Αυτά έλεγε και πίεζε πολύ τον ηγούμενο. Εκείνος μπροστά στον ζήλο και την φλόγα του υπεχώρησε και του λέει: «Τέκνον μου, μεγάλο δρόμο και τραχή έχεις να περπατήσεις. Γι' αυτό πρόσεχε καλά στον αγώνα σου. Στενή και τεθλιμένη είναι η οδός κατά το Ευαγγέλιο και είσαι πολύ νέος. Φοβούμαι ότι δεν θα μπορέσεις να την περπατήσεις». Ο δε Ιωάννης όμως έκλαιμε τα δακρύων και έδιδε στον ηγούμενο πολλές υποσχέσεις για να τον κύρει μοναχό. Τότε ο ηγούμενος, σαν είδε την αγάπη του Οσίου για τη μοναχική ζωή και τα πολλά δάκρυα τα οποία έχινε, τον λυπήθηκε. Τον έκανε μοναχό και τον έντυσε το αγγελικό σχήμα. Τον ευλόγησε δε λέγοντας: «Ο Θεός, η ελπής πάντων και η ισχύς των αδυνάτων, να σε αξιώσει τέκνον μου, να φυλάξεις τις υποσχέσεις και τις ομολογίες όπου έκαμες μπροστά στους αγγέλους του. Να δυνηθείς δε να νικήσεις τον όφιν εκείνων των αρχαίων, των σκολιών και διαστραμμένων δράκοντα, των πολυμήχανων διάβολων». Στο τέλος ο Ιωάννης τον προσεκίνησε και ζήτησε τις ευχές του. Ποιος τώρα μπορεί να διηγηθεί τον κόπο και την έχουν για να αποκτήσει τις θείες αρετές? Ποιος μπορεί να περιγράψει τις νηστείες, την εγκράτεια, την αγρυπνία, τις ολονύκτιες δεήσεις και προσευχές, τα δάκρυα και τις άλλες αρετές? Με λίγα λόγια, τους έφτασε όλους την άσκηση και ξεπέρασε τους παλιούς μοναχούς σε κάθε αρετή. Εκάθισε όσιος 3 χρόνια στο μοναστήρι των Ακημήτων και από την πολλή εγκράτεια και την νηστεία έγινε αναγνώριστος. Τον εθαύμαζαν δε όλοι στο μοναστήρι. Ο ηγούμενος όμως τον καθοδηγούσε και τον συνεβούλευε λέγοντάς του: «Πολύν κόπον κάμνης τέκνον μου και πολύν νηστείαν. Μπορεί να ασθενήσεις και δεν θα δίνασαι πλέον να κάνεις τον κανόνα σου. Εσύ θα δοξάσεις τον Θεό κατά τη δύναμή σου, διότι ο Θεός δεν θέλει να κάνεις παραπάνω από τις δυνάμεις σου». Αυτά έλεγε ο ηγούμενος τον Ιωάννη, διότι σιγά σιγά έφτασε να μην τρώγει παρά μόνον την Κυριακή. Τότε την Κυριακή, αφού μετελάμβανε των αχράντων μυστηρίων, έπειτα έτρωγε λίγο ψωμί και έπινε λίγο νερό, από Κυριακή σε Κυριακή. Και πολλοί άλλοι ασκητές έφτασαν στο μέτρο αυτό της ασκήσεως. Υπάρχουν ασκητές που 40 ημέρες. Ανέθεσα σε έναν υποψήφιο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο, γόνο ιερατικής και μοναχικής οικογενείας, ο πατέρας του είναι ιερεύς και οι αδελφές του σχεδόν όλες μοναχές, τον κύριο Αχιλέα Ζαλοκώστα, τον θεολόγο, τον γνωρίζουν πολλοί από εσάς,
και έκαμε μία διδακτορική διατριβή με θέμα κατορθώματα νηστείας. Τι κατόρθωσαν μερικοί με την νηστεία. Υπήρχαν πολλοί που όχι από Κυριακή σε Κυριακή, 40 μέρες κρατούσαν. Ο πειρασμός. Βλέποντας όμως αυτά ο φθονερός διάβολος δεν μπορούσε να υποφέρει να καταπατείται και να περιπέζεται από ένα νεαρό και να νικάται από έναν άνθρωπο. Γι' αυτό βάζει μέσα στην καρδιά του Αγίου ο πειρασμός την ενθύμηση των γονιών του και την επιθυμία να πάει να τους δει. Εδώ η φάση συγκινητική αρχίζει. Ήθελε να τον κάνει να παραδεί την μοναχική αρετή της αποταγής και να πέσει στη φιλοσυγγένεια. Κάθε φορά που του έφερνε τέτοιους λογισμούς σηκωνόταν επάνω και προσευχόταν. Παρακαλούσε τον Θεό να τους διαλύσει. Αλλά ο διάβολος τον πείραζε ακόμη περισσότερο και πίστευε πως θα μπορέσει να τον νικήσει. Σαν θυμόταν τους γονείς του και τους συμμαθητές του και καίγονταν η καρδιά του. Του θύμιζε πάλι ο διάβολος τα καλά φαγητά, τα μαλακά στρώματα, τα ωραία φορέματα. Με αυτό του δημιουργούσε μεγάλο πόλεμο. Αισθανόταν τα σπλάχνα του να φλογίζονται καθώς τα σκεπτότανε όλα αυτά. Πάλι όμως σηκωνόταν και προσευχόταν και έκαμε το σταυρό του λέγοντας: «Είπαγε ο πίσω μου σατανά ότι σκάνδαλονί, έχω τον Χριστόν βοηθόν, Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσουμε, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να δηλιάσω». Όσον όμως ο Όσιος είχε τον πόλεμο αυτόν καθημερινός από τον διάβολο, τόσον περισσότερον ταλαιπωρούσε το σώμα του. Πόσο παραπάνω. Από την πολλή νηστεία έγινε ένας ζωντανός σκελετός. Βλέποντας όμως αυτόν ο διακριτικός ηγούμενος, πάλι τον συνεβούλευε και το έλεγε: «Η πολλή νηστεία και η άσκηση κάνει τον άνθρωπο να κολλάζεται σαν φωνιάς». Η φιλοστοργία του εξεράγει ακατάσχετη κυρίως όταν πληροφορήθηκε ότι η μητέρα του ήταν απαρηγόρητη για την εξαφάνισή του, ο δε πατέρας του το έριξε έξω, ζώντας ζωή κοσμική και εξοδεύοντας τα πλούτη του σε ματαιότητες και διασκεδάσεις. Αυτό είναι προστίκη του Γιάννου Βασιλοπούλου. Δεν το βρήκα στα κείμενα. Ότι η μητέρα του έκλαιγε και ο πατέρας του το έριξε έξω. Θέλησε να πάει κοντά τους για να φέρει παρηγοριά στη μητέρα του, αλλά και να συντελέσει και στη μετάνοια του πατέρα του. Τούτε βεβαίως ήταν εξαιρετικά δύσκολο, διότι ήταν πιθανό ο πατέρας του να μην ακούσει τις συμβουλές του και να επιμείνει στις ιδιότροπες συνήθειές του. Γι' αυτό σκέφτηκε να πράξει ό,τι και ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού. Να επιστρέψει δηλαδή να ζήσει κοντά τους χωρίς να φανερωθεί. Κατά αυτόν τον τρόπο και τους γονείς του θα ωφελούσε ψυχικά περισσότερο με το δικό του παράδειγμα, αλλά και τον διάβολο θα νικούσε πολεμώντας την επιθυμία που το άναψε. Δεν θα φανερωνόταν, διότι στον πνευματικό αγώνα εκείνο που έχει σημασία είναι να νικήσει κανείς την επιθυμία. Και πράγματι χρειάζεται ο γενναιότης και μεγάλος αγώνας να ζήσει κανείς κοντά στους γονείς του χωρίς να φανερωθεί. Να βλέπεις κάθε μέρα τον πατέρα και τη μάνα σου και να μην φανερώνεσαι, ούτε εκείνοι να σε γνωρίζουν. Θα δείτε τώρα. Τις σκέψεις του αυτές ο Όσιος εξομολογήθηκε στον ηγούμενο και του είπε, ο οποίος του είπε να μην ταλαιπωρεί το σώμα του τόσο πολύ με τις νηστείες και την υπερβολική άσκηση. «Όχι, πάτερ Τίμιε», του είπε, «δεν με ταλαιπώρησε η νηστεία ούτε η υπερβολική άσκηση, αλλά με βασανίζουν οι αμαρτίες μου. Διότι ο φθονερός και μισόκαλος διάβολος εδώ και πολλές ημέρες ετάραξε την καρδιά μου και μου έβαλε τον πόθο να επιστρέψω στους γονείς μου. Και όταν τους ενθυμούμε, φωτιά βγαίνει μέσα από τα σωθικά μου. Εκτός από αυτά, κι άλλες επιθυμίες γεννάει μέσα στην ψυχή μου ο παμπώνυρος εχθρός». Όταν άκουσε αυτά ο ηγούμενος από τον Ιωάννη, αναστέναξε και του είπε: «Τέκνον μου Ιωάννη, δεν σου έλεγα πως δεν θα μπορέσεις να υποφέρεις τον κόπο της ασκήσεως, διότι ο διάβολος είναι φθονερός και πολύπλοκος και χρησιμοποιεί πολλές παγίδες σε όσους τον πολεμούν. Λοιπόν, τέκνον μου, τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις?» «Να μου επιτρέψεις», αποκρίνεται ο Όσιος, «να πάω στους γονείς μου. Πρέπει εκεί να τον νικήσω και να καταπατήσω τις πλεκτάνες του, στηριζόμενος στη δύναμη του Χριστού μου και στις ευχές και προσευχές τις δικές σας». Ο ηγούμενος, σαν ενάρετος και θεοφώτιος και διακριτικός που ήταν, με τη χάρη του Χριστού προείδε το μέλλον του Οσίου Ιωάννου και του το επέτρεψε. Εταλαιπωρεί το άλλωστε τόσο από τον πόλεμο του διαβόλου, ώστε έφτασε στα πρόθυρα του θανάτου. Η ωραιότης του προσώπου του είχε χαθεί, οι οφθαλμοί του σβήστηκαν και έμεινε μόνο το δέρμα με τα κόκαλα. Τον λυπήθηκε και εδάκρισε, διότι τον αγαπούσε πολύ για τις αρετές του.
την επομένη ημέρα εσύναξε όλους τους μοναχούς και τους ασκητές του μοναστηρίου και έκαναν παράκληση εις τον Θεόν υπέρ αυτού, για να του δώσει δύναμη και νίκη κατά του διαβόλου. Στο τέλος του λέγει: «Εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πορεύω εν ειρήνη και έχε τον Χριστόν συνοδοιπόρον να σε δυναμώνει και να σε καθοδηγεί στο θέλημά του». Τότε σηκώθηκε όσοι ο Ιωάννης και αφού έβαλε μετάνοια, ασπάστηκε όλους τους αδελφούς και τους παρακάλεσε να αδέονται στον Θεό υπέρ αυτού. Εσήκωσαν λοιπόν όλοι τα χέρια τους και τον ευλόγησαν. Ο δε Όσιος τους είπε: «Σώζεστε αδελφοί μου, σώζεστε πατέρες μου, ευλογημένη συνοδεία. Καλά με ανέθρεψαν οι ευχές σας, αλλά εγώ ήμουν από όλους σας ο ελάχιστος και δεν στάθηκα άξιος να ευρίσκομαι στην Αγία σας συνοδεία». Κατόπιν με δάκρυα στα μάτια βγήκε από το μοναστήρι Όσιος και έλεγε: «Θεέ μου και πλάστη μου, φύλαξέ με από τις παγίδες του διαβόλου». Όταν απομακρύθηκε ο λίγον από το μοναστήρι, γύρισε και είδε τα τείχη του μοναστηριού του και κάθισε κάτω και έκλαιγε. Αφού έκλαψε πολλή ώρα, γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά στον Θεό. Ύστερα συνέχισε πάλι τον δρόμο του για να έλθει προς τους γονείς του. Όταν έφτασε στα μισά του δρόμου, ευρίσκε ένα πτωχό μοναχό με παλιά ράσα και του λέγει: «Χαίρε αδελφέ και συνταξιδιώτη, θέλεις να βαδίσουμε μαζί οι δυο μας?» «Με τα χαράς», απάντησε ο φτωχός μοναχός. «Βλέπω», του λέγει ο Όσιος, «ότι τα ενδύματά σου είναι πολύ παλιά και δεν μπορεί εύκολα να περπατάς. Βγάλε τα ρούχα σου, δώσε τα μου σε μένα και βάλεσαι τα δικά μου για να περπατούμε ευκολότερα». Έτσι και έγινε. Αφού βάδισαν μαζί μερικές ημέρες και έφτασαν στον τόπο που θα άλλαζε ο καθένας τους κατεύθυνση, λέγει ο μοναχός τον Όσιο: «Λάβε, αδελφέ, τα ενδύματά σου και δώσ' μου τα δικά μου». «Είπα για αδελφέ, εν ειρήνη το αποκρίνεται. Μου φθάνουν αυτά τα παλαιά. Ο Θεός τα φροντίσει και για μένα. Μόνο εσύ να εύχεσαι στο Θεό να με ελευθερώνει πάντα από τις παγίδες του διαβόλου». Αφού ευχήθηκαν ο ένας τον άλλον, αποχωρίστηκαν. Ο Όσιος, όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και είδε από μακριά το πατρικό του σπίτι, με δάκρυα στα μάτια κοίταξε τον ουρανό και είπε: «Χριστέ μου, σύ που είσαι ο Υιός του Θεού, μη με εγκαταλείπεις, μήτε να απομακρυνθείς από μένα. Όπως με βοήθησες μέχρι τώρα, βοήθησέ με και εδώ στο σπίτι των γονέων μου για να συντρίψω τον φθονερό και μισόκαλο διάβολο». Όταν έφτασε στην πόρτα του σπιτιού του, ήταν πολύ αργά. Ήταν νύχτα κατασκότεινη. Έπεσε τότε με το πρόσωπο στη γη και κλαίγοντας έλεγε: «Ιδού Ιωάννη, έφτασε και στο πατρικό σου σπίτι. Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου και Σωτήρα μου, που με αξίωσες να φτάσω στο πατρικό μου σπίτι. Μη με αφήνεις, σε παρακαλώ. Αλλά ενίσχυσέ με τη χάρη σου να νικήσω τελείως τον εχθρό μου, των πολυρών διάβολων, και αξίωσέ να τελειωθώ στον τόπο αυτό». Έτσι πέρασε όλη τη νύχτα προσευχόμενος. Όταν ξημέρωσε, ήρθε ο θυρωρός. Κατά την συνήθεια, άνοιξε τη θύρα και βγήκε ο δούλος του πατρός του. Μόλις τον είδε τον Όσιο ταλαιπωρημένο και με ξεσχισμένα ράσα και παλιά, του λέγει: «Ποιος είσαι, άνθρωπε, και τι γυρεύεις? Πώς σε τόλμησες και ήρθες εδώ τόσο πρωί? Φύγε από εδώ, διότι ο οικοδεσπότης θέλει να βγει για να πάει στον βασιλιά. Και αν σε δει εδώ και εσένα θα σε βρήσει, αλλά και εμάς θα μας τιμωρήσει». Με αυτά τα λόγια μίλησε στο αφεντικό του, μη γνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο Ιωάννης για τον οποίο έκλαιαν και οδύρονται όλοι. Όσιος όμως Ιωάννης του είπε: «Σε παρακαλώ, άνθρωπέ μου, για την αγάπη του Χριστού, άφησε με εδώ σε μια γωνιά να παραμείνω και δεν θα σε εμποδίζω σε τίποτε. Να είσαι δε βέβαιος πως θα έχεις μισθόν από τον δεσπότην Χριστόν, διότι σώθηκε ένας πτωχός σε αυτή την αυλή». Ο άνθρωπος λοιπόν εκείνος τον εσπλαχνίστηκε και τον άφησε να καθίσει σε μια γωνιά της αυλής. Όταν ξύπνησαν οι γονείς του το πρωί και τους είδε ο Ιωάννης, αμέσως εγέμισαν τα μάτια του δάκρυα και είπε μέσα του: «Να, Ιωάννη, που είδες και τους γονείς σου με τη δύναμη του Χριστού και Θεού σου, αλλά όμως αγωνίζουν να καταπατήσεις τις ενέδρες και τις μεθοδίες του διαβόλου». Προσευχήθηκε και πάλι στον Θεό και είπε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με εγκαταλείπεις». Βγαίνοντας κατόπιν ο πατέρας του, είδε τον Όσιον φτωχόν, ξεσχισμένον και ταλαιπωρημένον. Τον λυπήθηκε και του λέγει: «Από πού είσαι, φτωχέ μου άνθρωπε?» Ο Όσιος αποκρίθηκε προς τον πατέρα του: «Ξένος είμαι και παρακαλώ την ευγένειά σου να μην με συγχαθείς, αλλά κάμε έλεος και άφησέ με να παραμείνω εδώ κοντά στην εξώπορτα». Ο πατέρας του ήταν πονόψυχος. Η φρόνηση δε των λόγων του και η φυσιογνωμία του τον επέβαλα στον πατέρα του. Γι' αυτό του λέγει: «Έλα μέσα στην αυλή και κάθισε σε ένα δωμάτιο.
Όχι, και εδώ που είμαι καλά είμαι, το απάντησε ο Ιωάννης. Σε παρακαλώ, αφού έχεις την καλοσύνη, να δώσεις εντολή σε ένα υπηρέτη να μου φτιάξει μια καλύβα εκεί σε μια άκρη της αυλής. Καλυβίτης. Ο Ευτρόπιος διέταξε τότε και του έκαναν την επιθυμία του. Το βράδυ όταν γύρισε στο σπίτι του, μίλησε στη σύζυγό του για αυτόν και της είπε: «Πολύ λυπούμε αυτόν τον φτωχό καλόγυρο, ο οποίος είναι έξω στη θύρα και υποφέρει τόσο ψύχος βέρα στη βαριχημονιά. Ίσως όμως να τον έστειλε ο Θεός για να σωθούμε κι εμείς με τις προσευχές του». Μια ημέρα που ήθελε η μητέρα του να βγει έξω, έτυχε ο Όσιος να κάθεται έξω από την καλύβα. Μόλις τον είδε εκείνη, είπε στους δούλους της: «Πείτε σε αυτόν τον κουρελί να μπει μέσα στην καλύβα, γιατί δεν μπορώ να τον βλέπω». Αμέσως έτρεξαν οι δούλοι και του το είπαν: «Άνθρωπε, σου έκαμε την καλύβα ο φέντης για να μην κρυώνεις και να μην σε καίει ο ήλιος. Έπα λοιπόν μέσα και κάθισε, διότι η κυρία μας θέλει να περάσει και σε συχαίνεται». Ο Δεώσιος αμέσως μπήκε μέσα και δάκρυσε λέγοντας: «Σε ευχαριστώ, Χριστέ και Σωτήρα μου, που με συχάθηκε και η μητέρα μου που με εγέννησε. Δώσ' μου υπομονή και κουράγιο να καταπνίξω τα συναισθήματά μου μέσα μου, να μην προδοθώ και να μείνω ως το τέλος αγνώριστος από τους γονείς μου». Από τότε δεν έβγαινε πια από την καλύβα του παρά μόνον όταν ήθελε να πάει στην εκκλησία. Έτσι λοιπόν ο Όσιος Ιωάννης, το αρχοντόπουλο αυτό, ζει σαν ζητιάνος, με ρούχα κουρελιασμένα και ξεσχισμένα. Έμενε μέσα στην καλύβα για να θυμάται τον μεγάλο άρχοντα, τον Χριστό, που άφησε τα ανάκτορα του ουρανού για να γεννηθεί σε ένα στάβλο. Πλούσια ρούχα τον περίμεναν δίπλα του μέσα σε αρχοντικά σεντούκια, αλλά αυτός φοράει κουρέλια, γυμνός και πεινασμένος για την αγάπη του Χριστού. Αντί για τις δόξες της αυτοκρατορικής αυλής, δοκιμάζει την καταφρόνια και της μάνας του ακόμη που τον γέννησε. Οι άλλοι αδελφοί μοναχοί έκοψαν κάθε δεσμό με τους δικούς τους και ζούσαν μέσα στην έρημο. Όσιος Ιωάννης δεν έχει κι αυτός καμία σχέση με τους δικούς του, αν και τους έχει δίπλα του, και ζει μια ζωή φτωχική, ακόμα πιο φτωχική και από τον πιο φτωχό υπηρέτη. Γι' αυτό τον θαυμάζουμε μέσα μας πιο πολύ. Ο Όσιος προσπαθούσε να πετύχει τον αντικειμενικό σκοπό του σχεδίου του, που ήταν η μεταστροφή του πατέρα του. Με δεξιοτεχνία, κάποια μέρα που του δόθηκε η ευκαιρία, ο Ιωάννης μίλησε με λόγια παρηγορητικά στην θλιμμένη μητέρα του. Εκείνη ενθουσιάστηκε και τον κάλεσε να έρχεται κάθε μέρα στο σπίτι. Ο πατέρας του τον συμπάθησε, εκτός των άλλων και για την ευεργετική επιρροή που εξίσκησε στην ψυχή της συζύγου του. Και ο ίδιος ήθελε να τον ακούει. Μιλούσε ώρες ολόκληρες μαζί του για πολλά ζητήματα. Δεν άλλαζε όμως αμέσως τις συνήθειές του, αλλά η επιρροή του καλογύρου τον επηρέασε αρκετά. Ο πατέρας του πρόσταξε να του δίνουν κάθε ημέρα φαγητά και ποτά από το τραπέζι του. Ο Μακάριος όμως δεν τα έτρωγε, αλλά τα μοίραζε στους δούλους και τους φτωχούς. Έτρωγε μόνο λίγο ψωμάκι και έπινε λίγο νερό, αφού κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων. Τόσο δε πολύ ταλαιπωρήθηκε το σώμα του, ώστε εφαίνοντο όλα τα κόκαλα και τα νεύρα από τα χέρια και τα πόδια του. Έμενε εκεί στη θύρα των γονέων του 3 ολόκληρα χρόνια. Το έργο επετύχανε. Ο πατέρας του, με τις συμβουλές του μοναχού και τις παρακλήσεις της συζύγου του, άφησε τους κοσμικούς φίλους. Έδειχνε τώρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα πνευματικά ή για τη σωτηρία της ψυχής του. Τον απασχολούσαν πολύ τα πνευματικά τα μετά τον θάνατο. Πολλές φορές ο διάβολος τον σκανδάλιζε τον Ιωάννη. Τον ανάγκασε να φανερωθεί στον πατέρα του και στη μητέρα του. «Όχι, διάβολε», έλεγε ο Όσιος, «δεν θα με ξεπλανέψεις, διότι έχω βοηθόν μου τον Χριστόν». Βλέποντας λοιπόν ο Θεός τον πολύ αγώνα και την ταλαιπωρία του, ότι έγινε σχεδόν ζωντανός νεκρός και ξεπέρασε κάθε άσκηση και πως ετελείωσε τον καλόν αγώνα, μετά 3 χρόνια παρουσιάζεται ο Κύριος, ημών Ιησούς Χριστός, στον ύπνο του και του λέγει: «Χαίρε Ιωάννη, διότι άφησες όλα τα φθαρτά και πρόσκαιρα του κόσμου τούτου και γυμνός ακολούθησες εμένα των γυμνών. Ναι, επλησίασε τώρα ο καιρός της τελειώσεώς σου, φθάνουν πλέον οι νηστείες και οι προσευχές σου, φθάνουν οι ολονύκτιες αγρυπνίες σου και τα συνεχή δάκρυα, φθάνει η υπομονή σου, η οποία επλήγωσε τον διάβολο και διέλυσε όλες τις πλεκτάνες και τις παγίδες του. Χαίρε λοιπόν από σήμερα και εφραίνου,
διότι ετελείωσες τον αγώνα σου. Χαίρε, διότι ενίκησες και καταπάτησες την κεφαλή του δράκοντος. Θα είσαι πραγματικά μακάριος και θα μείνει η ζωή σου σαν παράδειγμα στους αιώνες. Μετά τρεις ημέρες θα έλθεις κοντά μου για να χαίρεσαι με τους αγγέλους και όλους τους αγίους παντοτινά. Όταν ξύπνησε ο Όσιος Ιωάννης, άρχισε να κλαίει και να προσεύχεται στον Θεό με τούτα τα λόγια. Από χαρά να κλαίει. Δόξα σε Χριστέ Βασιλεύ, ότι ανάξιονόντα με κατηξίωσες δια την αγαθότητά σου να συναριθμηθώ μερα των ευαρεστησάντων σοι Αγίων. Αλλά δέω μέσου, Κύριε, να ενθυμηθείς και τους γονείς μου. Ήτινες με εγέννησαν και με εσπούδασαν τα θεία και ιερά γράμματα και μου εγνώρισαν την οδόν της αληθείας σου. Συγχώρησε αυτούς, διότι το όνομά σου το Άγιον, δια το όνομά σου το Άγιον και μη ενθυμηθείς της ανομίας αυτών. Άφεσαι τις αμαρτίες αυτών και ήτι ήμαρτον ως άνθρωποι έμπροσθέν σου διάρρηξουν το χειρόγραφο των αμαρτιών αυτών ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός ημών και απόστρεψον αυτούς από των ματαιοτήτων του κόσμου τούτου. Όταν τελείωσε την ευχή αυτήν, παρακάλεσε τον δούλον εκείνον ο οποίος τον εδέχθηκε πρώτος και ο οποίος του έφταξε την καλύβα και του λέγει: Κύριέ μου, εξ αρχής έκαμες έλεος εμένα των πτωχών και ξένων και ελεηνών. Σε παρακαλώ να μου κάνεις και κάτι άλλο ακόμη. Και ο Δεσπότης Χριστός θα σε ανταμείψει και εδώ στην επίγεια ζωή και στη βασιλεία την αιώνια. Μόλι μου την καρδιά, απαντάει ο δούλος, θα σου κάνω ό,τι θέλεις. Να πας την κυρία σου, που λέγει ο Όσιος, και αφού την προσκυνήσεις εκ μέρους μου, πες της ότι ο ξένος που μένει στην καλύβα παρακαλεί την ενδοξότητά σου να μην τον περιφρονήσεις για χάρη του Χριστού, ο οποίος επτόχευσε για μας τους αμαρτωλούς, αλλά να πας να τον ειδείς, διότι έχει κάτι σπουδαίο να σου είπε. Πράγματι ο δούλος μετέφερε τα λόγια του Οσίου Ιωάννου στην κυρία του. Τι να θέλει άραγε, απάντησε, να μου πει ο φτωχός εκείνος, δεν μπορώ να τον δεχθώ. Ο Όσιος όμως, αν έμαθε από τον δούλο τα όσα είπε η μητέρα του γι' αυτόν, τον ξαναστέλνει λέγοντάς του: Πήγαινε σε παρακαλώ πάλι και πες της ότι ύστερα από τρεις ημέρες πεθαίνω και αν δεν έλθει θα το μετανοήσει πολύ. Σαν άκουσε η μητέρα του πως θα πέθαινε, είπε στον δούλον εκείνον: Πήγαινε μαζί με άλλους δύο δούλους, σηκώστε τον και φέρτε τον εδώ. Βγαίνουν λοιπόν και τον φέρνουν μπροστά της. Δεν γνώριζε η δυστυχής πως αυτός ήταν το πολύ αγαπημένο της παιδί που γι' αυτό νυχθημερών έχινε τόσα δάκρυα. Τότε ο Όσιος της είπε: Σήμερον εξεπληρώθη ο ευαγγελικός λόγος ο οποίος λέγει: Εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Λοιπόν, την φιλοξενία και την ελεημοσύνη την οποία εκάματε σε μένα των πτωχών και ξένων και ελεηνών, εις τον ίδιο τον Χριστόν την εκάματε και από αυτόν θα λάβετε τον μισθόν σας. Τώρα σε παρακαλώ να μου κάνεις και αυτό το οποίο θα σου είπω. Θέλω όμως να μου υποσχεθείς το Θεό πως θα το κάνεις και τότε θα σου το πω. Η μητέρα του ορκίστηκε πως ό,τι και να της πει θα το κάνει και ότι δεν θα παραβεί τον λόγο της. Τότε της λέγει ο Όσιος: Πρόσεξε, κυρία μου, όταν θα πεθάνω να μην μου βγάλεις τα ρούχα που φοράω, ούτε άλλο ένδυμα να μου φορέσεις, ούτε σε άλλον τόπο να με θάψεις παρά μέρα σε αυτήν την καλύβα. Μέρα σε αυτήν την καλύβα που νίκησα την δύναμη του Θεού τον πονηρό διάβολο. Εκεί επιθυμώ να βρίσκομαι και με τα θάνατον. Ακόμη παρόλη τη φτώχεια μου, έχω ένα πολύτιμο δώρο να σου χαρίσω. Για την καλοσύνη που μου εκάματε. Έβγαλε τότε από τον κόρφο του το Ιερό Ευαγγέλιο και της το έδωσε λέγοντας: Δέξου αυτό το μεγάλο χάρισμα και ήθε να γίνει τούτο αφρομή για αγάπη καθαρή και στερεή, να γίνει χαρά και αγαλίαση πνευματική σε σένα και στον άνδρα σου. Μετά ταύτα ο Όσιος επέστρεψε στην καλύβα του, η δε μητέρα του πήρε το Ευαγγέλιο και το κοίταξε από πάνω και κάτω, δεξιά και αριστερά και από όλες τις μεριές. Είδε ότι ήταν ίδιο και απαράλλακτο με το Ευαγγέλιο το οποίο έκανε δώρο στο παιδί της τον Ιωάννη. Αισθάνθηκε τότε στην καρδιά της να πληγώνεται και έτρεξε αμέσως στον άνδρα της, του το δείχνει και του λέει: Κύριέ μου, δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο που εδώσαμε στον Ιωάννη το παιδί μας? Αλήθεια, της λέγει ο Ευτρόπιος, μοιάζει καταπληκτικά με εκείνο. Στέλνει τότε αμέσως και φέρνει τον γραφέα και τον χρυσοχό και το δείχνει και σε αυτούς, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι πράγματι αυτό ήταν. Μόλις το άκουσε η μητέρα του Οσίου Ιωάννου, άρχισε να κλαίει. Ο δε Ευτρόπιος είπε προς αυτήν: Ας πάμε να τον βάλουμε σε όρκο να μας πει πού το βρήκε. Και αυτός κάτι ίσως θα ξέρει για να μας πει για το παιδί μας. Τότε έρχονται σε αυτόν και του λέγουν: Αδελφέ και άνθρωπε του Θεού,
σε ορκίζομαι στο όνομα του Τριαδικού Θεού, του Θεού του ουρανού και της γης, να είμαστε κρύψει στην αλήθεια. Πες μας ειλικρινά, πού βρήκες αυτό το Ευαγγέλιο? Γιατί αυτό το είχαμε δώσει εμείς ένα παιδί μας που το λέγανε Ιωάννη, και από τότε δεν ακούσαμε τίποτα γι' αυτόν. Για να βρίσκεται όμως το Ευαγγέλιο στα χέρια σου, ασφαλώς θα γνωρίσεις να μας πεις για το παιδί μας, τον πολυπόθητο Ιωάννη. Και λέγοντας αυτά, έκλαιγαν. Σαν είδε ο Ιωάννης τον πατέρα του και τη μητέρα του να κλαίνε, δεν μπόρεσε να ανθέξει και είδα μπροστά σε όλους δακρυσμένους και με δυσκολία, μην μπορώντας να συγκρατήσει τους λυγμούς. Εγώ είμαι ο Ιωάννης, το παιδί σας, και αυτό είναι το Ευαγγέλιο που σας ζήτησα και μου εκάματε. Το επόθησα και ευάστασα τον ζυγόν του. Τους διηγήθηκε κατόπιν με κάθε λεπτομέρεια και τα 100 φρουριά και τα 100 φρουριά τα οποία του ζήτησε για να φιλέψει δήθεν τους συμμαθητάς του, καθώς και για τον υπηρέτη που του έδωσαν και για όλα τα άλλα όσα συνέβησαν. Όταν τα ήκουσαν αυτά οι γονείς του που τον γέννησαν, τον κοίταξαν καλά στο πρόσωπο και τον εγνώρισαν από τα χαρακτηριστικά του, από τη φωνή του και τα άλλα γνωρίσματα, ότι αυτός ήταν πράγματι ο Ιωάννης. Έμειναν τότε άφωνοι για αρκετή ώρα, σαν να έβλεπαν όνειρο. Σκηνή συγκινητική επικολούθησε. Όταν συνήλθαν, δεν ήξεραν τι να κάνουν, να εφραθούν για την έβρεση του παιδιού τους ή να θρηνήσουν για τον θάνατό του. Τότε στην αγκαλιά τους και τον ασπάστηκαν. Έκλαιγαν όμως και θρηνούσαν λέγοντας: «Παιδί μας που τόσο σε αγαπήσαμε και σε πονέσαμε, σε τι λυπηβήθησε σήμερα την ψυχή μας? Αχ, περισσότερο πλήγωσε στην καρδιά μας τώρα που σε βρήκαμε, παρά τότε που έφυγες από κοντά μας. Γιατί τότε ζούσαμε με την ελπίδα πως κάποτε θα ξαναγύριζες. Αυτή μας γλύκαινε τον πόνο και την πίκρα που δοκιμάσαμε. Αλλά τώρα μας πήρες και την παρηγοριά της ελπίδος και μας γέμιζες από θλίψη και στενοχώρια. Καλύτερα να πέθαινε σιωπηλά, άγνωστος, παρά που μας το ομολόγησε ζωντανός, γιατί τότε η πληγή μας θα ήταν μικρότερη και το πάθος πιο υποφερτό. Η συνάντηση αυτή είναι χειρότερη και από το χαμό. Αχ, αγαπημένο πρόσωπο που τόσο ελείπησε εμάς που λαχταρούσαμε για σένα, έπρεπε να φανερωθείς όταν ήρθες. Τότε που είχαμε καιρό να χαρούμε και να γιορτάσουμε την επιστροφή σου, παρά να πεθάνεις έστω κρυφά και να μην σε γνωρίσουμε. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε πρωτύτερα, την έβρεσή σου να γιορτάσουμε ή τον θάνατό σου να κλάψουμε. Εμείς είμαστε οι πιο δυστυχείς από όλους. Τον είχαμε στα χέρια μας και τον διώχναμε, εκείνον που αναζητούσαμε με τόσο πόθο και λαχτάρα σε όλο τον κόσμο. Αυτά και άλλα παρόμοια έλεγαν οι γονείς του επί 4 ώρες, και προπαντός η δυστυχής και πολυβασανισμένη μητέρα, η οποία σαν θυμόταν το άγνωστο μίσος και την περιφρόνηση που έδειξε προς το παιδί της, τόσο περισσότερο θρυνούσε και τραβούσε τα μαλλιά της κεφαλής της, χτυπούσε το στήθος της και μάτωνε το πρόσωπό της. Το γεγονός μαθεύτηκε σαν αστραπή σε όλη την πόλη και όλος ο κόσμος θλιβόταν και χαίρονταν μαζί με τους γονείς του Οσίου. Συγχρόνως όμως εθαύμαζαν κατά την τόσο μεγάλη υπομονή του, την απαράμιλη και αμίμητη. Ο Άγιος είπε σε μια στιγμή: «Εγώ ακούω την υμνοδία των αγγέλων και χαίρομαι, διότι ελευθερώνομαι από των μάτιων και φθαρτών του των κόσμων, για να υπάγω εις τον τόπον τον οποίον ο Χριστός μου ετοίμασε δια την άκρα του αγαθότητα. Μόνον ακούσατε, πατέρα μου και γλυκητάτη μου μητέρα, φθάνουν τα δάκρυά σας, διότι έφτασε ο καιρός της εξόδου μου. Και όπως σας το είπα, προσέξτε να μην μου βγάλετε αυτά τα ενδύματα, αλλά με αυτά να με κυδεύσετε και σε αυτόν εδώ τον τόπο να με θάψετε». Κατόπιν σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο κλίνας στους ουρανούς και καταβάσει στην γη και γενόμενος τέλειος άνθρωπος, για να με ελευθερώσεις από τα σχήρας του διαβόλου, ευχαριστώ το όνομά σου το Άγιον, το οποίο με ενδυνάμωσε να ανθέξω εις τον πειρασμό του διαβόλου. Δέω μέσου, υπάκουσόν μου εν τη ώρα ταύτη. Δώσ' παρηγορία στους γονείς μου και δίδαξέ τους τον λόγο της αληθείας σου, τον περιαστώ τα λαών ευλόγιστον. Δώσ' αυτής τα προσωτεία αιτήματα, αξίωσον αυτούς της ουρανίου σου βασιλείας, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν». Και μετά το αμήν παρέδωσε την Αγία του ψυχήν εις τας χείρας του Θεού. Η μητέρα του νικήθηκε από την αγάπη του και λησμόνησε την παραγγελία και την υπόσχεσή του. Του έβγαλε τα παλιά ενδύματα και τον έντυσε με ενδύματα λαμπερά και χρυσοκέντητα. Αλλό του θαύματος, ό του θερμού προς Χριστόν έρωτος, τα παλιά ρούχα που φορούσε ήταν σύμβολα για τον ασκητή,
και του ήταν πιο ποθητά και αγαπητά από εκείνα τα πολύτιμα της μητέρας του. Ευθύς έγινε σεισμός μεγάλος και βροντί και ακούστηκε μια φωνή να λέγει: «Βάλε ξανά τα ρούχα που έβγαλες για να μην σε βρουν μεγάλες τιμωρίες». Η μητέρα του Αγίου έμεινε ακίνητη και άφωνη για πολλή ώρα. Έχασε τα λογικά της. Ο πατέρας όμως, αν την είδε παράλυτη και τελείως ακίνητη, θυμήθηκε την εντολή του παιδιού του και αμέσως διέταξε και του φόρεσαν πάλι τα ξεσχισμένα παλιόρασα. Τότε θεραπεύθηκε αμέσως η μητέρα του. Έτσι το παιδί έγινε αφορμή να σοφρονιστούν οι γονείς του, διότι όπως τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να υπακούν στους γονείς τους, έτσι και αυτοί πρέπει να ακούνε τα παιδιά τους όταν αυτά που ζητάνε είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Την ημέρα που ο Άγιος παρέδωσε στον πλάστη την Αγία του ψυχήν, έγιναν πολλά και μεγάλα θαύματα. Τυφλοί ξαναβρήκαν το φως τους, χολοί περπάτησαν και άλλοι ασθενείς θεραπεύθηκαν. Τότε συγκεντρώθηκε ολόκληρος η πόλης και ο βασιλεύς και όλοι οι σύγκλητος μαζί με τον Πατριάρχη και τους ιερείς και ενεταφίεσαν τον Άγιο μέσα στην καλύβη, καθώς ο ίδιος το εζήτησε με μεγάλη τιμή και ευλάβεια. Έκτισαν δε και ιερών ναών οι γονείς του στον τάφο του και αφιέρωσαν σε αυτόν την μισή περιουσία τους. Τα υπόλοιπα τα μοίρασαν στους πτωχούς για να ομοιάσει το δένδρον που ήταν οι γονείς με τον καρπόν όπου ήταν ο Άγιος Ιωάννης. Αφού λοιπόν έζησαν καλά και ανάρετα οι γονείς του, έφυγαν από τον μάτιον αυτών κόσμων για την βασιλεία των ουρανών, για να εφραίνονται αιωνίως με τον καταπάντα όσιον και αγαπητών λιών τους και με όλους τους Αγίους. Τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν κτίστηκε προς τιμήν του Οσίου ναός και στη Ρώμη ακόμη. Σε αυτόν τοποθέτησαν λείψανα του Αγίου, τα οποία μετέφεραν από τον πόλην, χωρίς κανείς να ξέρει πότε και πώς τα μετέφεραν. Επήρησε τη μία κάρα του, μεταφέρθηκε στη Δύση από τους σταυροφόρους. Αυτός λοιπόν, λέει ο γέροντας Χαράμος Βασιλόπουλος στον επίλογο και τελειώνουμε, αυτός όπως είδαμε είναι ο βίος του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Καλυβίτου. Αυτά είναι τα κατορθώματα της ασκήσεώς του. Αυτός εφάρμοσε τέλεια τον λόγο του Ευαγγελίου. Επήρε στους ώμους του το σταυρόν αυτού και ακολούθησε τον Χριστό. Ενίκησε κατόπιν με την δύναμη του Θεού των διάβολων και αξιώθηκε να γίνει ουρανοπολίτης, να ζει κοντά στον θρόνο του Θεού παντοτινά. Πράγματι είναι αξιοθαύμαστος, διότι και τι ήταν αρχοντόπουλο και είχε ανατραφεί με πολλές ανέσεις, εντούτοις τα περιφρόνησε όλα αυτά τα μάτια και τα ψεύτικα και ακολούθησε τον Χριστό. Κατόπιν υπέμεινε τους τόσους κόπους της ασκήσεως, τότε στις αγρυπνίες, τότε στην εγκράτεια, το δε θαυμαστότερον έζησε 3 ολόκληρα χρόνια έξω από την πόρτα των γονέων του και δεν ήθελε να φανερώσει τον εαυτόν του. Και τούτο για να πολεμήσει τον Σατανά που προσπαθούσε να τον αποσπάσει από την αγγελική ζωή, αναζωπυρώνοντας την αγάπη προς τους γονείς του. Αφού περιφρόνησε τόσων πλούτων, τόσων δόξων, τόσων περιουσίων, τότε εφανέρωσαν ότι είναι ο Υιός τους. Έτσι τελειώθηκε και πέταξε στους ουρανούς η Αγία του ψυχή μέσα στη στοχική καλύβα του. Στίχος, τελειώσαμε, στίχος. Αρνησί κοσμος πες, παιδί που αρνήθηκε τον κόσμο, αρνησί κοσμος πες, λοιπόν γης καλύβιν, αφού εγκατέλειψε την καλύβα εδώ στη γη, εν ουρανής έπηξε καινήν καλύβιν, επάνω στους ουρανούς, καινούριο. Και το απολυτίκιο είναι πολύ ωραίο, το ακούσαμε στο ναό. Εκβρέφους των Κύριων επιποθήσας θερμός, από βρέφος επιθύμησες τον Χριστό, τον κόσμον κατέλειπες και τα εν κόσμο τερπνά, άφησες τον κόσμο και τις χαρές του κόσμου και ίσκησες άριστα και ασκήθηκες άριστα. Έπηξες την καλύβην πρόπυλων σων γονέων, έστησες την καλύβη σου μπροστά στην πόρτα γονιών σου, έθραυσες των δαιμόνων τα συνέδρα σπαμάκαρ και έθραυσες τις παγίδες των δαιμόνων, διώσε Ιωάννη ο Χριστός αξίως εδόξασε. Γι' αυτό Ιωάννη ο Χριστός αξίως εδόξασε, να έχουμε τις ευχές του και τις πρεσβείες του. Αμήν. Πάντερ, αυτό το συναξάει, πού μπορεί να το βρει? Υπάρχει στο μεγάλο συναξαριστή, αλλά σε γλώσσα αρχαΐζουσα. Εδώ ο Ορθόδοξος τύπος, παρακαλώ. Ο Ορθόδοξος τύπος έχει συγκεντρώσει όλους τους βίους που έχει γράψει ο γέροντας Χαράμος Βασιλόπουλος και τους έχει δέσει σε τόμους. Εγώ στο σπίτι έχω 8 τόμους, δεν έχει ολοκληρωθεί η σειρά
κυκλοφορούν αυτοί οι βίοι και σε μικρά τευχίδια. Αλλά σε μικρά τευχίδια, μικρά. Μπορεί να το βρει κανένα σε μικρό τευχίδιο να ζητήσει του γέροντος Χαραλάμπου Βασιλοπούλου τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Ή να πάρει τον τέταρτο τόμο, δεν θα είναι ακριβώς, τον τέταρτο τόμο, και έχει ο τόμος αυτός και πολλούς άλλους βίους, θαυμάσιους βίους. Τον τόμο, τον τέταρτο του Ορθοδόξου τύπου. Παρακαλώ. Ελευθερία, θέλεις κάτι? Να ανοίξουμε, ζαλιστήκαμε. Να ανοίξουμε λίγο, να ανοίξουμε. Ανοιχτά είναι, Ελεοπή. Α, τον εξαρισμό λίγο. Κύριε Σπανόπουλο, ανοίξτε τον. Εντάξει, ανοιχτός είναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών και συνεχίζουμε. Παρακαλώ, ναι. Στο διάλειμμα κάποια ερώτηση, ορίστε, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Μήπως ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού ή όχι? Δεν θυμούμαι κι εγώ τώρα. Θα τον βρούμε όμως. Θα τον βρούμε. Ο πατήρ Φίλιππος λέει, παρακαλώ, παρακαλώ, ότι αυτό το Ευαγγέλιο του Οσίου Ιωάννου του Καλυβίτου είναι σαν κοιμήλιο στη Μονή Παντοκράτορος, το Άγιον Όρος. Το Ευαγγέλιο που είχε ο Άγιος Ιωάννης, που το έκαναν δώρο οι γονείς του, είναι κοιμήλιο στην Μονή Παντοκράτορος, το Άγιον Όρος. Μικρό, σαν αυτό που το Πάσχα κρατούν, ναι. Πολύ ωραίος βίος. Μικρός βέβαια. Όταν εκοιμήθηκε πήγαν 18, 20, 18 πρέπει να ήταν. Αν έφυγε 12, 3 εκεί και 3, 6, 18 ετών. Παρακαλώ κύριε Καραγκανίδη, ορίστε. Παρακαλώ. Θέλετε το μικρόφωνο? Όχι, όχι, δεν θέλω. Φωνάξτε, φωνάζετε εσείς. Το δεκαετής ο πατήρ Πορφύριος, δώσοντας πρόβατα στην Εύβοια, διάδωσε αυτό το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και εμπάθηκε η ψυχή του και η επιθυμία. Πολύ καλή πληροφορία. Ευχαριστούμε κύριε Καραγκανίδη, ότι ο γνωστός γέροντας Πορφύριος σε ηλικία 12 ετών διάβασε τον βίο όσο ήταν, και ο Άγιος Ιωάννης τον αποφάσισε να γίνει μοναχός και θερμάνθηκε η ψυχή του και ακολούθησε και ο γέροντας Πορφύριος το μοναχικό βίο στη συνέχεια. Πολύ καλή πληροφορία. Και τα γράμματα που ήξερε ο πατήρ Πορφύριος ήταν Δευτέρας Δημοτικού. Ναι, δεν ήξερε πολλά γράμματα. Πολλοί γεροντάδες που το δημοτικό αγκαλιά τους και τον ασπάστηκαν. Έκλαιγαν όμως και θρυνούσαν λέγοντας: «Παιδί μας που τόσο σε αγαπήσαμε και σε πονέσαμε, σε τι λυπηβήθησε σήμερα την ψυχή μας? Αχ, περισσότερο πλήγωσε στην καρδιά μας τώρα που σε βρήκαμε, παρά τότε που έφυγες από κοντά μας. Γιατί τότε ζούσαμε με την ελπίδα πως κάποτε θα ξαναγύριζες. Αυτή μας γλύκαινε τον πόνο και την πίκρα που δοκιμάσαμε. Αλλά τώρα μας πήρες και την παρηγοριά της ελπίδος και μας γέμιζες από θλίψη και στενοχώρια. Καλύτερα να πέθαινες σιωπηλά, άγνωστος, παρά που μας το ομολόγησες ζωντανός, γιατί τότε η πληγή μας θα ήταν μικρότερη και το πάθος πιο υποφερτό. Η συνάντηση αυτή είναι χειρότερη και από το χαμό. Αχ, αγαπημένο πρόσωπο που τόσο ελείπησε εμάς που λαχταρούσαμε για σένα, έπρεπε να φανερωθείς όταν ήρθες. Τότε που είχαμε καιρό να χαρούμε και να γιορτάσουμε την επιστροφή σου, παρά να πεθάνεις έστω κρυφά και να μην σε γνωρίσουμε. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε πρωτύτερα, την έβρεσή σου να γιορτάσουμε ή τον θάνατό σου να κλάψουμε. Εμείς είμαστε οι πιο δυστυχείς από όλους. Τον είχαμε στα χέρια μας και τον διώχναμε, εκείνον που αναζητούσαμε με τόσο πόθο και λαχτάρα σε όλο τον κόσμο. Αυτά και άλλα παρόμοια έλεγαν οι γονείς του επί 4 ώρες και προπαντός η δυστυχής και πολυβασανισμένη μητέρα, η οποία σαν θυμόταν το άγνωστο μίσος και την περιφρόνηση που έδειξε προς το παιδί της, τόσο περισσότερο θρυνούσε και τραβούσε τα μαλλιά της κεφαλής της, χτυπούσε το στήθος της και μάτωνε το πρόσωπό της. Το γεγονός μαθεύτηκε σαν αστραπή σε όλη την πόλη και όλος ο κόσμος θλιβόταν και χαίρονταν μαζί με τους γονείς του Οσίου. Συγχρόνως όμως εθαύμαζαν για την τόσο μεγάλη υπομονή του, την απαράμιλη και αμίμητη. Ο Άγιος είπε σε μια στιγμή: «Εγώ ακούω την υμνοδία των αγγέλων και χαίρομαι.
διότι ελευθερώνομαι από τον μάτιον και φθαρτών του των κόσμων, για να υπάγω εις τον τόπον τον οποίον ο Χριστός μου ετοίμασε για την άκρα του αγαθότητα. Μόνον ακούσατε, πατέρα μου και γλυκητάτη μου μητέρα, φθάνουν τα δάκρυά σας, διότι έφτασε ο καιρός της εξόδου μου. Και όπως σας το είπα, προσέξτε να μην μου βγάλετε αυτά τα ενδύματα, αλλά με αυτά να με κυδεύσετε και σε αυτόν εδώ τον τόπο να με θάψετε. Κατόπιν σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο κλίνας στους ουρανούς και καταβάσει την γη και γενόμενος τέλειος άνθρωπος, για να με ελευθερώσεις από τα σχήρας του διαβόλου, ευχαριστώ το όνομά σου το Άγιον, το οποίο με ενδυνάμωσε να εφέξω εις τον πειρασμό του διαβόλου. Δέω μέσου, υπάκουσόν μου εν τη ώρα ταύτη. Δώσ' παρηγορία στους γονείς μου και δίδαξέ τους τον λόγο της αληθείας σου. Τον περιαστώ τα λαών ευλόγιστον. Δώσ' αυτής τα προσωτεία αιτήματα, αξίωσον αυτούς της ουρανίου σου βασιλείας, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και μετά το αμήν, παρέδωσε την Αγία του ψυχήν εις τας χείρας του Θεού. Η μητέρα του νικήθηκε από την αγάπη του και λησμόνησε την παραγγελία κατά την υπόσχεσή του. Του έβγαλε τα παλιά ενδύματα και τον έντυσε με ενδύματα λαμπερά και χρυσοκέντητα. Αλλό του θαύματος, ό του θερμού προς Χριστόν έρωτος, τα παλιά ρούχα που φορούσε ήταν σύμβολα για τον ασκητή και του ήταν πιο ποθητά και αγαπητά από εκείνα τα πολύτιμα της μητέρας του. Ευθύς έγινε σεισμός μεγάλος και βροντί και ακούστηκε μια φωνή να λέγει: Βάλε ξανά τα ρούχα που έβγαλες για να μη σε βρουν μεγάλες τιμωρίες. Η μητέρα του Αγίου έμεινε ακίνητη και άφωνη για πολλή ώρα. Έχασε τα λογικά της. Ο πατέρας όμως, αν την είδε παράλυτη και τελείως ακίνητη, θυμήθηκε την εντολή του παιδιού του και αμέσως διέταξε και του φόρεσαν πάλι τα ξεσχισμένα παλιόρασα. Τότε θεραπεύθηκε αμέσως η μητέρα του. Έτσι το παιδί έγινε αφορμή να σοφρονιστούν οι γονείς του, διότι όπως τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να υπακούν στους γονείς τους, έτσι και αυτοί πρέπει να ακούνε τα παιδιά τους όταν αυτά που ζητάνε είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Την ημέρα που ο Άγιος παρέδωσε στον πλάστη την Αγία του ψυχήν, έγιναν πολλά και μεγάλα θαύματα. Τυφλοί ξαναβρήκαν το φως τους, χολοί περπάτησαν και άλλοι ασθενείς θεραπεύθηκαν. Τότε συγκεντρώθηκε ολόκληρος η πόλης και ο βασιλεύς και όλοι οι σύγκλητος μαζί με τον Πατριάρχη και τους ιερείς και ενεταφίεσαν τον Άγιο μέσα στην καλύβη, καθώς ο ίδιος το εζήτησε με μεγάλη τιμή και ευλάβεια. Έκτισαν δε και ιερών ναών οι γονείς του στον τάφο του και αφαίρωσαν σε αυτόν την μισή περιουσία τους. Τα υπόλοιπα τα μοίρασαν στους πτωχούς για να ομοιάσει το δένδρον που ήταν οι γονείς με τον καρπόν όπου ήταν ο Άγιος Ιωάννης. Αφού λοιπόν έζησαν καλά και ανάρετα οι γονείς του, έφυγαν από τον μάτιον αυτών κόσμων για την βασιλεία των ουρανών, για να εφραίνονται αιωνίως με τον καταπάντα όσιον και αγαπητών λιών τους και με όλους τους Αγίους. Τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν κτίστηκε προς τιμήν του Οσίου ναός και στη Ρώμη ακόμη. Σε αυτόν τοποθέτησαν λείψανα του Αγίου, τα οποία μετέφεραν από τον πόλην, χωρίς κανείς να ξέρει πότε και πώς τα μετέφεραν. Επήρησε τη μία κάρα του, μεταφέρθηκε στη Δύση από τους σταυροφόρους. Αυτός λοιπόν, λέει ο γέροντας Χαράμος Βασιλόπουλος στον επίλογο και τελειώνουμε, αυτός όπως είδαμε είναι ο βίος του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Καλυβίτου. Αυτά είναι τα κατορθώματα της ασκήσεώς του. Αυτός εφάρμοσε τέλεια τον λόγο του Ευαγγελίου. Επήρε στους ώμους του το σταυρόν αυτού και ακολούθησε τον Χριστό. Ενίκησε κατόπιν με την δύναμη του Θεού των διάβολων και αξιώθηκε να γίνει ουρανοπολίτης, να ζει κοντά στον θρόνο του Θεού παντοτινά. Πράγματι είναι αξιοθαύμαστος, διότι και τι ήταν αρχοντόπουλο και είχε να τραφεί με πολλές ανέσεις, εντούτοις τα περιφρόνησε όλα αυτά τα μάταια και τα ψεύτικα και ακολούθησε τον Χριστό. Κατόπιν υπέμεινε τους τόσους κόπους της ασκήσεως, τότε στα αγρυπνίες, τότε στην εγκράτεια, το δε θαυμαστότερον έζησε 3 ολόκληρα χρόνια έξω από την πόρτα των γονέων του και δεν ήθελε να φανερώσει τον εαυτόν του. Και τούτο για να πολεμήσει τον Σατανά που προσπαθούσε να τον αποσπάσει από την αγγελική ζωή, αναζωπυρώνοντας την αγάπη προς τους γονείς του. Αφού περιφρόνησε τόσων πλούτων, τόσην δόξαν, τόσην περιουσίαν, τότε εφανέρωσαν ότι είναι ο Υιός τους. Έτσι τελειώθηκε και πέταξε στους ουρανούς η Αγία του ψυχή μέσα στη στοχική καλύβα του. Στίχος, τελειώσαμε, στίχος. Αρνησί κοσμος πες, παιδί που αρνήθηκε τον κόσμο, αρνησί κοσμος πες, λοιπόν γης καλύβιν,
αφού εγκατέλειψε την καλύβα εδώ στη γη, εν ουρανής έπηξε καινήν καλύβην. Επάνω στους ουρανούς, καινούριο. Και το απολυτίκιο είναι πολύ ωραίο, το ακούσαμε στο ναό. Εκβρέφους των Κύριων επιποθήσας θερμός, από βρέφος επιθύμησες τον Χριστό, τον κόσμον κατέλειπες και τα εν κόσμο τερπνά, άφησες τον κόσμο και τις χαρές του κόσμου και ίσκησες άριστα και ασκήθηκες άριστα. Έπηξες την καλύβην πρόπυλων σων γονέων, έστησες την καλύβη σου μπροστά στην πρώτο γονιό σου, έθραυσες των δαιμόνων τα σενέδρα σπαμάκαρ και έθραυσες τις παγίδες των δαιμόνων, διώσε Ιωάννη ο Χριστός αξίως εδόξασε. Γι' αυτό Ιωάννη ο Χριστός αξίως εδόξασε, να έχουμε τις ευχές του και τις πρεσβείες του